Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση ή στα αγγλικά income statement είναι μία από τι οικονομικέ καταστάσει που υποχρεούνται οι εταιρείε να δημοσιεύουν και παρουσιάζει τα οικονομικά του αποτελέσματα για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση, καθώ είναι πολύ πιθανό να ερωτηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια των τεχνικών σου συνεντεύξεων για θέσει στον τομέα του finance. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση ξεκινάει από τον κύκλο εργασιών ή revenue. Αυτά είναι τα χρήματα που εισπράττει η εταιρεία από του πελάτε τη για τι πωλήσει προϊόντων ή υπηρεσιών προ αυτού. Στη συνέχεια προχωράμε στο κόστο πολυθέντων ή cost of goods sold. Αυτό είναι το κόστο που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που πολλούνται από την εταιρεία. Αφαιρώντα το κόστο πολυθέντων από τον κύκλο εργασιών, έχουμε το μεικτό κέρδο ή gross profit. Στη συνέχεια προχωράμε στα λειτουργικά έξοδα ή operating expenses. Αυτά περιλαμβάνουν τα έξοδα που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως μισθή, ενίκια και διαφημιστικά έξοδα μεταξύ άλλων. Αφαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα από το μεικτό κέρδος, καταλήγουμε στο λειτουργικό κέρδος ή operating profit. Τέλος, αφαιρώντας τους στόχους και τους φόρους από το λειτουργικό κέρδος, καταλήγουμε στο καθαρό κέρδος ή net profit.